κάτι. Πολύ συχνά κάνετε λόγο για μια πνευματική επανάσταση, η οποία μπορεί να ξεκινήσει ειδικά από εδώ, από τη χώρα μας. Μια επανάσταση που βασίζεται σε κάποιες αρχές τις οποίες θα μας εξηγήσετε. Πιστεύετε ότι είναι η κατάλληλη σημεία αυτή δεδομένης και της μεγάλης πραγματικής και πολυεπίπεδης κρίσης την οποία βιώνουμε ως χώρα, αλλά ως κοινωνία, αλλά και ως κόσμος? Κοίταξε, βιώνουμε έναν ζητικό πολιτισμό ο οποίος στηρίχθηκε επάνω σε ορισμένα δόγματα. Τα δόγματα αυτά καταραίουν και μαζί με την κατάρρευση των δογμάτων ενός πολιτισμού καταραίουν και όλες οι επιμέρους δομές. Άμα γνωρίζουμε λοιπόν ποια είναι αυτά τα δόγματα πάνω στα οποία στηρίχθηκε, ποτέ κανένας δεν μας τα είπε. Ποτέ δεν τα διδαχθήκαμε πουθενά. Θα καταλάβουμε ποιο είναι το αίτιο της κατάρρευσης και θα μπορέσουμε, αν μπορέσουμε και αν θέλουμε βέβαια, αν ως πολιτισμένοι άνθρωποι κατανοήσουμε την αναγκαιότητα, να σώσουμε ό,τι μπορούμε να σώσουμε από αυτό που λέγεται δυτικός πολιτισμός και πάνω σε αυτά τα έργα να οικοδομήσουμε μια κοινωνία που θα μας καλύπτει περισσότερο. Θα καλύπτει τους φόβους μας, τις ανάγκες μας, όχι τους παραλογισμούς μας όμως. Γιατί αυτή η δυτική κοινωνία το βασικό που προσπάθησε δεν να κάνει καλύτερη τη ζωή μας, αλλά να γιγαντώσει τις πλαστές ανάγκες μας. Γιατί όσο γιγαντώνει τις πλαστές ανάγκες μας, και ξέρουμε ποιες εννοούμε πλαστές ανάγκες, δεν έχω ανάγκη το κροκοδυλάκι για να ντυθώ καλά και να πληρώσω 100%, 200-500% παραπάνω το κάμισο. Άρα λοιπόν, αν εντοπίσουμε τις πλαστές αυτές ανάγκες μας και σήμερα, θα μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή μας. Δηλαδή, η κοινωνία αυτή, η δυτική κοινωνία της αυθονίας που μας λένε, μας πρικοδοτεί με ένα σύνολο πλαστών αναγκών, όχι για να μας κάνει κάτι, αλλά για να γιγαντώσει το φόβο της μη εκπλήρωσης αυτών των αναγκών, οπότε να μας κάνει εύκολα χειραγωγούμενους, άρα να μας στερήσει το υπέρθετο αγαθό μας, το αγαθό της ελευθερίας. Και η ελευθερία δεν ταυτίζεται με ανεξιδοσία. Ελεύθερος δεν είναι μπαχαλάκιας. Έτσι. Ελεύθερος είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να βάζει στόχους στη ζωή του και να προσπαθεί να τους επιτύχει. Να μην σύρεται δηλαδή από πρόσκαιρες σκέψεις και ανούσιες αναγκαιότητες. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει πρώτα να εντοπίσουμε ποιο είναι αυτό το αξιακό γεγονός που πρέπει να αλλάξει και σε μια δεύτερη φάση που έχουμε περάσει αυτή τη φάση εμείς τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα, να μπορέσουμε πάνω στην ανάλυση των σφαλμάτων μας, όχι ως σφαλμάτων του ελληνικού λαού, του δυτικού πολιτισμού, να οικοδομήσουμε έναν νέο συνδυσιακό πολιτισμό. Γιατί λέτε ότι εδώ στην Ελλάδα έχουμε περάσει σε αυτή τη φάση? Εδώ στην Ελλάδα οι Έλληνες έχουν κάποια πλεονεκτήματα τα οποία θα έχουν οι άλλοι ευρωπαϊκοί λαοί. Δεν μιλάω ως Ελληναράς, μιλάω σε ένα άλλο επίπεδο, έτσι. Πρώτον, η αλωτρίωσή του, του ελληνικού λαού, σε αυτή την αίσθηση του πλαστού πλούτου, των δανείων βασικά, και της κακής πολιτικής κατάστασης που επικρατεί τις τελευταίες δεκαετίες, τις πολλές δεκαετίες, μετά το 1821 μπορώ να πω, τι κάνει, δεν έχει αλωτριωθεί στο μέτρο που έχουν αλωτριωθεί οι άλλοι λαοί. Γιατί? Ένα βασικό στοιχείο αυτού του νέου πολιτισμικού ρεύματος που αναφέρομαι πάρα πολύ συχνά είναι ο μηδενισμός, η ελαχιστοποίηση του εγώ και μια αύξηση της αίσθησης και της έννοιας του εμείς. Βλέπετε τι γίνεται. Είμαστε ο μόνος λαός φτωχός μέσα στην κρίση που τι κάνει. Γεμίζει το αυτοκίνητό του, για να περιθάλψει τους πρόσφυγες. Ποιος λαός άλλος το κάνει έτσι μαζικά? Μιλάω για το λαό, για τον πολίτη. Δεν μιλάω για τις δομές του κράτους και της εξουσίας, τι κάνει. Μπορεί οι Γερμανοί να είναι πολύ πιο οργανωμένοι. Ο λαός όμως αντιδρά στην παροχή βοήθειας.
ποτέ δεν θα βγει κατά χιλιάδες να περιθάλψει πρόσφυγες. Αυτό σημαίνει αλληλεγγύη, ένα πλεονέκτημα που δεν το έχουν οι άλλοι λαοί. Η αλληλεγγύη είναι αυτό που λέω, αύξηση της έννοιας του εμείς, της συλλογικότητας και της ανθρώπινης ύπαρξης. Δηλαδή ο ουμανισμός στην ουσία του, στην πράξη. Δεν είναι ο ουμανισμός της Γαλλικής Επανάστασης που λέμε και να τι κάνει η Γαλλία ή τι κάνει η Γερμανία. Δηλαδή δεν είναι ο ουμανισμός στα λόγια των φιλοσόφων του διαφωτισμού. Ο απλός Έλληνας δεν ξέρει φιλόσοφους μεγάλους. Ούτε έχει διαβάσει βαριές φιλοσοφίες, ούτε του τις έχουν πει στα σχολεία του. Το έχει μέσα του. Η κουλτούρα του είναι εντελώς διαφορετική από την ευρωπαϊκή κουλτούρα. Και εδώ μπορούμε να συζητήσουμε γιατί έχει διαφορετική κουλτούρα και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι μια αίσθηση την οποία καλώς ή κακώς την έχει ο ελληνικός λαός. Ένα δεύτερο. Εάν ρωτήσεις το μέσο Έλληνα για όλα αυτά που συμβαίνουν χτες, δεν θα σου πει ποτέ όχι δεν φταίω. Έχει πλήρη συνείδηση ότι κάτι δεν έκανε καλά. Αυτό που λέει βεβαίως ο Έλληνας και συμφωνώ απεριόριστα μαζί του, εξής, εντάξει, αν κατέβει ο Αρχάγγελος Γαβρίλη να μας κρίνει όλους εδώ πέρα κάτω, εμένα θα μου δείξει 20 μέρες φυλακία, θα σου ρίξει ένα μήνα, στον άλλο θα ρίξει 15 μέρες, σε κάποιον θα ρίξει 10 χρόνια, 50 χρόνια, 100 χρόνια, κάποιος ισόβια. Δεν ανέχομαι αυτός που θα φάει ισόβια να μου κουνάει το δάκτυλο. Και εγώ βέβαια έκανα ό,τι έκανα, αλλά δεν θα με δικάσει ο ισοβίτης. Αυτό δεν το λέει ο Ευρωπαίος. Ο Ευρωπαίος έχει ενσωματώσει ότι ορισμένα κακώς κείμενα του πολιτισμού είναι δεδομένα. Είναι κεκτημένα του. Ο Έλληνας γνωρίζει ότι κλέβοντας την εφορία σε αυτό που για να επιζήσει, τέλος πάντων, ότι μπορεί να κρύψει. Το κάνει για κάποιους κοινωνικούς λόγους που δεν καλύπτονται από μια δομή κοινωνική. Αλλά ξέρει ότι είναι σωστό. Και το αναγνωρίζει στην κουβέντα της παρέας. Ο Ευρωπαίος δεν το κάνει ποτέ. Το θεωρεί κεκτημένο δικαίωμά του ό,τι κάνει. Και αυτά που κάνει είναι πάρα πολλά. Βλέπεις λοιπόν ότι γενικότερα η φιλοσοφία αυτή του λαού είναι άλλη. Αυτή η αλλοτρίωση του ελληνικού πληθυσμού. Εντάξει όμως, χαμένος είναι ο Έλληνας και το ελληνικό κράτος για τα θέματα. Βεβαίως, δεν υπάρχει. Το αναγνωρίζει ο Έλληνας. Παρόλο που βρίσκει χίλιες δυο δικαιολογίες. Αναγνωρίζοντάς το, βρίσκει χίλιες δικαιολογίες, αλλά κατανοεί ότι δεν είναι σωστό για όλους αυτούς τους λόγους που είναι. Πήγαινε και ρώτα το Γερμανό ή το Γάλλο, το αναγνωρίζει. Όχι. Το θεωρεί κεκτημένο το δικαίωμα. Διότι επί δεκαετίες έχει ζήσει έτσι. Οι κυβερνήσεις του, οι εξουσίες του, οι πνευματικές ηγεσίες του το έχουν δώσει τα άλλα. Εδώ οι πνευματικές ηγεσίες του, όχι του τώρα, οι οποίες είναι εκμαρτυρισμένες. Δεν μιλάω ότι δεν υπάρχουν εξαιρέσεις. Αλλά λέω έτσι. Εγώ δεν είμαι. Ξέρεις, οι δημοσιογράφοι θέλουν λίγο να τα στρογγυλεύουν τα πράγματα. Λένε όλη αυτή η τάξη είναι καλή, υπάρχουν και μερικές εξαιρέσεις. Όχι, δεν είναι μερικές εξαιρέσεις. Είναι τάξεις ολόκληρες οι οποίες είναι διεφθαρμένες. Διεφθαρμένες με την έννοια της πράξης και μερικοί είναι εξαίρεση. Να εξηγούμε. Καθίζοντας από τους κατσίας πανεπιστημίου, νομίζω ότι βγάζουμε την ουρά μας απ' έξω, σύμφωνα και πηγαίνοντας από οποιοδήποτε κοινωνικό, έτσι, κοινωνική ομάδα. Λοιπόν, ο Έλληνας αναγνωρίζει. Ο εκμαυλισμός του έχει αρχίσει μόνο πριν λίγες δεκαετίες. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Οι πνευματικές ηγεσίες της Ελλάδας άρχισαν να μην υπάρχουν ως οδηγοί των πολιτών από τότε που εκμαυλίστηκαν με τα προγράμματα. Ποιος όμως έπαιρνε προγράμματα? Τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Και πώς δίνονταν τα ευρωπαϊκά προγράμματα? Δηλαδή ο καθηγητής πανεπιστημίου πια γινόταν γραφοπόντικας για να διεκδικεί προγράμματα. Έπρεπε να ελύσετε σε αυλές κάποιων κοινωνικών ομάδων, να μην έχει πια χρόνο να κάνει έρευνα, να κάνει δασκαλία. Ήταν, λέει, μάνατζερ. Θέλω να πείτε ότι αυτή η λιγμή ήταν πιο σημαντική από το επιστημονικό του έργο, να πάρει. Βεβαίως.
Κοίταξε, εσύ καλά κάνεις και με στρογγυλεύεις. Εγώ δεν στρογγυλεύομαι όμως. Είναι έτσι ακριβώς όπως το είπα. Με τις λέξεις που χρησιμοποίησα. Εκμαυλίζονταν. Ακόμα και οι εργασίες τις οποίες δημοσίευε, υπάρχουν πάντοτε οι εξαιρέσεις. Έτσι. Ήταν προϊόν βαριάς δουλειάς μιας ομάδας που προείστατο ο καθηγητής. Γιατί προείστατο όσο έφερνε τα χρήματα στην ερευνητική ομάδα. Δηλαδή ο καθηγητής είχε το βασικό του καθήκον να βρίσκει προγράμματα για να αμείβονται όλοι οι άλλοι, και εφόσον όλοι οι άλλοι αμείβονταν από τον καθηγητή, θα έπρεπε το όνομά του να μπαίνει και σε επιστημονικές εργασίες. Αυτό δεν το κάνουν όλοι. Και σε όλες τις επιστήμες, γιατί δεν μπορούν να το κάνουν, λόγω της φύσης των επιστημών. Αλλά βλέπεις ότι πλέον έχουμε περάσει σε μια κοινωνία επιστημονοκρατούμενη, την οποία λέμε δημοκρατία. Για να σας ρωτήσω κάτι, πιστεύεις ποτέ, άσε τι λέμε σαν χλαμάρες φιλοσοφικές, ότι ένας αγρότης, θα γίνει ποτέ υπουργός? Και δεν μπορεί να γίνει υπουργός. Διότι πλέον η πολιτική είναι επάγγελμα. Πρέπει να σπουδαστεί. Και να αρχίσει από νωρίς. Ακριβώς. Πιστεύεις ποτέ ότι μπορεί να γίνει κάποιος πρωθυπουργός εάν δεν στηρίζεται από άλλες δυνάμεις εκτός Ελλάδας? Και δεν το λέω με την έννοια της προδοσίας και του πουλήματος. Θα πρέπει οι απόψεις του να συμφωνούν με γενικότερες απόψεις άλλων δυνάμεων για να στηριχθεί η πολιτική του και να βγει. Πιστεύεις ποτέ ότι θα γίνει υπουργός κάποιος μόνο και μόνο, ξέρω εγώ, επειδή έχει φυτέψει 25 χρόνια, 30, 40, σε ένα κόμμα? Εδώ ακόμα φτάσαμε στο όριο που γελάω κάποια στιγμή και το λέω χαριτολογώντας βέβαια, ότι για να σου δώσουν άδεια να πουλήσεις καρπούς για στη λαϊκή πρέπει να είσαι λακτορικό. Δεν είναι. Αν πας σε έναν επιπλοποιό να σου φτιάξει ένα ωραίο επιπλό, δεν σε έβγαλε στη σχολή τάδε για να σε προσλάβω και τα λοιπά. Επιπλοποιός. Ναι, ο πατέρας μου ήταν εξαιρετικός επιπλοποιός. Δεν είχε πάει σε μια σχολή, δεν υπήρχαν σχολές. Δεν υπάρχει μαθητεία σε τεχνίτη. Αυτό είναι επίσημο σε αυτό που είναι. Ναι, πρέπει να έχεις οπωσδήποτε ένα τυπικό πτυχίο για να ανέβεις σε μια κοινωνική ιεραρχία. Είναι κακό αυτό? Όχι. Αλλά αυτό δεν είναι δημοκρατία. Άρα θα πρέπει να βελτιώσουμε τις όρους της δημοκρατίας. Να ξέρουμε τι γίνεται. Δηλαδή να πεις ένα παλικάρι το οποίο είναι πανέξυπνο ότι κύριε, δεν θα κολλάς συνέχεια αφήσεις στους δρόμους και να αφήνεις το πανεπιστήμιο. Ένα κόμμα, πάρε οποιοδήποτε. Δεν κατασπαταλάς τις δυνάμεις σου να σε κρατάω 20 χρόνια στο πανεπιστήμιο για να είσαι αρχηγός των φοιτητών, αλλά θα πρέπει να σε προωθήσω, αφού είσαι έξυπνος, να βγάλεις ένα διδακτορικό, να βγάλεις ένα μάστερ, να προχωρήσεις, να κάνεις, να σπουδάσεις εκεί, να σπουδάσεις το άλλο. Ναι, αλλά αν το ξέρουμε από την αρχή, θα μπορεί όμως και το παιδί του Γεωργού να γίνει. Συμφωνεί? Άρα βλέπεις, δεν κάνω προτάσεις στην αυτή, λέω ότι άρα βλέπεις ότι η δημοκρατία δεν ισχύει, δεν λειτουργεί. Η δημοκρατία είναι να μπορεί ο καθένας να παίζει ένα ρόλο στα κοινωνικά δρόμενα. Και όχι μόνο ως μπαγαλάκες, ξέρω εγώ σπάζοντας, κάνοντας βιότητες, να συμμετέχει ενεργά. Θα πρέπει να αλλάξει γενικότερα η λογική της δημοκρατίας. Ο ρόλος της αντιπολίτευσης. Ο ρόλος της συμπολίτευσης. Τα κακό σχήματα τα οποία αναφέρετε απαιτούν μεγάλες και δομικές αλλαγές. Εσείς έχετε μια πρόταση η οποία θα επιχειρεί αυτές τις δομικές αλλαγές? Και μάλιστα εξειδικευμένη, η οποία αναφέρεται σε ένα βιβλίο που έχουμε βγάλει με το Στράτο Θεοδοσίου, Το μέλλον παρελθόντος. Το οποίο μεταφράστηκε από τα Foundation Americanica και τώρα κυκλοφορεί στην Αμερική. Έχει μια πολύ καλή διαδρομή σε αυτούς που ενδιαφέρονται για τα θέματα. Δεν είναι του παρόντος να το συζητήσουμε όμως. Η κοινωνικά φορτισμένη περίοδος που περνάμε δεν επιτρέπει λογικές συζητήσεις. Μάλλον τώρα από θέματα. Ναι, από τότε που το έχουμε συζητήσει, έχει γραφτεί, έχει κυλήσει πολλής χρόνος. Κομμάτια από αυτές τις πρότασεις έχουν γίνει πραγματικότητα, βεβαίως. Καλό είναι οι προτάσεις να γίνονται για να μετουσιώνονται σε πράξη αργότερα, μετά την κρίση. Την ώρα της κρίσης είναι όλοι τυφλοί, κουφοί
και κανένας δεν ακούει τίποτα. Όπως είδες όμως, υπάρχει πολλοί κόσμος που ακούει. Συμφωνεί. Οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να διεκδικήσουν αυτό το οποίο πιστεύουν τη στιγμή αυτή. Θα ήταν και παράλογο να τους το ζητήσεις. Απλώς μπορούν αυτή την εποχή της κρίσης να σκεφτούν, να κρίνουν τι δεν πήγε καλά για να μην το επαναλάβουν. Και να μπουν οι βάσεις για ακριβώς. Μια ύστερη στάδια. Ακριβώς. Αυτές οι αλλαγές οι πολιτισμικές δεν είναι του τύπου εδώ και τώρα. Άντε να αλλάξουμε την κυβέρνηση για να αλλάξει τους νόμους. Ούτε παγελόμεθα μια ψευδοεπανάσταση τύπου Οκτωβριανής Επανάστασης ή πιο Γαλλικής Επανάστασης. Βλέπετε ένα τέτοιο είδος επανάστασης, ακόμα και εκείνες τις περιόδους, δεν επέφεραν και ό,τι καλύτερο στις κοινωνίες. Είχαμε μετά τη Μεγάλη Επανάσταση, την εποχή της Τερέρ, της Τρομοκρατίας. Είχαμε μετά τη Ρώσικη Επανάσταση, είχαμε ένα Στάλιν. Οι κοινωνίες δηλαδή δεν έκαναν πράξη την βιαιότητα ή την δράση αυτή, την βία τέλος πάντων τέτοιου είδους επαναστάσεων. Αυτή τη φορά οι επαναστάσεις δεν είναι άλλο τύπο. Δηλαδή, θα πρέπει να βρούμε ποιο είναι το αίτιο της κατάρρευσης του δυτικού πολιτισμού. Το πρώτο αίτιο. Το πρώτο αίτιο είναι το ότι την περίοδο της μεγάλης επιστημονικής επανάστασης του 17ου αιώνα και μετά, μια επανάσταση επιστημονική που μας έκανε τη ζωή ευκολότερη, έλυσε προβλήματα, δημιούργησε καινούργια κοινωνικά συστήματα, βοήθησε δηλαδή τον κόσμο και τον δυτικό κόσμο να προχωρήσει πολύ μπροστά. Τι έκανε λάθος. Ως πρώτο αξιακό της γεγονός θεώρησε την ύλη και όλα τα παράγωγά της. Είπε δηλαδή ότι η ευτυχία, η αγάπη, οτιδήποτε βάλει, οποιαδήποτε αξία, ανθρώπινη αξία, στηρίζεται πάνω στην ύλη της ύλης των παραγόγων της και της κατάκτησης αυτών των παραγόγων. Αυτό βεβαίως, γιατί καθιδρύθηκε τόσο ισχυρά και το εκμεταλλεύτηκε τόσο και η κοινωνική δομή, όσο και η οικονομία, όσο και η θεολογία, δηλαδή άλλες συνιστώσεις του πολιτισμού, διότι ήταν εύκολο και ορατό. Το έβλεπες. Έχω ένα σπίτι. Τώρα, το έχω αγάπη, σε χαμάρι. Άμα έχω, σου λέει, λεφτά, θα με αγαπήσουν και πολύ. Κάτι αφαιρετικό. Είναι κάτι αφαιρετικό. Άρα, λοιπόν, αυτή η μεγάλη επιστημονική επανάσταση μας δίδαξε. Αυτή ήταν η επιστήμη τότε. Δεν έκανε κάτι κακό. Μας δίδαξε ότι το πρώτο αξιακό γεγονός μιας κοινωνίας είναι η ύλη. Και πάνω στην έννοια της ύλης στηρίχθηκε αυτός ο δυτικός πολιτισμός για να μπορέσει να σε υποδουλώσει, να σε εξαγοράσει, να σε κάνει υφήνιο όργανο εκείνων των κύκλων που μπορούσαν να σου δώσει την ύλη. Δουλειά, αξιώματα που έπρεπε να πάρει λεφτά, να σε βάλει σε κύκλους ελίτ. Ωραία. Τώρα μια μεγάλη ιστορία εδώ πέρα, πώς από τότε μέχρι τώρα εκμαυλίστηκε αυτή η δυτική κοινωνία. Σε αυτό το βιβλίο μας, στο σημείο το μέλλον του παρελθόντος, αναλύουμε ακριβώς αυτή την ιστορική διαδρομή του εκμαυλισμού, ακόμα και της πολιτικής. Και τι έγινε. Οι εξουσιαστικοί κύκλοι εκείνης της περίοδου, είτε λέγονται βασιλείες, είτε λέγονται ό,τι θέλεις, κτλ. Επειδή ήταν ότι οι λαοί ζήταγαν δημοκρατία, κάνανε ένα ωραίο looping. Δεν μ' αρέσει κολοτούμπα. Κάναμε λοιπόν ένα ωραίο κόλπο. Τι έκανε. Λέει, κοιτάξτε, θα βάλω εκπροσώπους των φτωχών όλων των τάξεων μέσα στην ελίτ την εξουσιαστική, αλλά κοίταξε τι κάνει. Και θα περιβάλλω με όλα τα πλεονεκτήματα της ελίτ τους εκπροσώπους του λαού. Δηλαδή όσο είναι εκλεγμένοι θα χαίρουν ασυλίας, θα χαίρονται υλικών αγαθών, υπέρλογων και παράλογων αγαθών, θα έχουν ειδικούς νόμους για αυτούς. Κοντάρτα στο εξής,
την κακιά πλευρά της φύσης του ανθρώπου. Αν ένας άνθρωπος για ένα χρονικό διάστημα ζήσει αυτόν τον τρόπο ζωής, θα θελήσει να μην τον χάσει. Και για να μην τον χάσει, θα πρέπει να υπακούσει. Άρα λοιπόν βλέπεις ότι μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα οι εκπρόσωποι του λαού έπαψαν να εκπροσωπούν το λαό, αλλά πως αγωνίζονταν για να διατηρήσουν το προνόμιο της εκπροσώπησης. Άρα είναι στην ανθρώπινη φύση. Είναι στην κατώτερη ανθρώπινη φύση. Και βρίσκεται μέσα στην φιλοσοφία της δυτικής κοινωνίας ότι όλα αποκτούνται μέσα από χρήματα. Ή μέσα άλλων υλικών αγαθών. Τελικά αγαθά βέβαια αποκτούνται με το χρήμα. Τότε είναι η γιγάντωση αυτής της κατάρρευσης του πολιτισμού. Βέβαια τώρα, η κατάρρευση αυτή του πολιτισμού έρχεται να δέσει με μια θεολογία και μια θεολογική φιλοσοφία του προτεσταντισμού. Εάν ανοίξεις, έχω ένα άρθρο μέσα στο λόγιο, αλλά έχω κάνει και αρκετές διαλέξεις πάνω σε αυτό το θέμα. Εάν δεις τους κανόνες της θεολογίας αυτή, είναι μόνο οικονομικοί κανόνες. Δεν υπάρχει κανένας κανόνας που να έχει μέσα του κάτι άλλο, εκτός από την οικονομία. Αλλά τι γίνεται, βλέπεις από τη στιγμή που κράτη που ασπάζονται τον προτεσταντισμό, είναι εκείνα τα οποία ασπάζονται την επιστημονική επανάσταση ύλης. Που στηρίζει πάνω στην ύλη. Άρα δεν είμαι μια θεολογία, δηλαδή ο Σόιμπλε ή με οφείλει τον Δεστάτο. Δεν υπάρχει άνθρωπο. Όπως εσένα σε μαθαίνουν την παραβολή του ασώτου, που σου λένε ότι όταν το παιδί σου, ό,τι και να κάνει το παιδί σου και γυρίσει μετανιωμένο πριν το Δεστάτο κτλ. Ο Σόιμπλε και η Μέρκελ θα πάνε στο σχολείο, σπαλιά δεν ξέρω τι κάνουν, τι κάνουν, τι κάνουν, τι κάνουν, τα σχολεία κτλ. Τι μαθαίνουν, ότι κύριε, αν το παιδί σου φύγει και κάνει τα τρελά του κτλ. Και γυρίσει, να το διώξει. Άρα δεν υπάρχει άνθρωπο ο Σόιμπλε. Σε σύγχρονου όρου να το τιμωρήσουν. Όχι, 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 τίποτα. Τελείωσε. Δεν στο λέει έτσι ψυχρά όπω το λέω εγώ. Δεν το διώξει. Πώ εφαρμόζεται, πώ βλέπει να εφαρμόζεται. Έτσι όπω το λέω. Άρα λοιπόν σου λέει τι κάνει, έχει μια Ελλάδα. Δεν έκανε τα δικά του. Αυτή η Ελλάδα πέτατη. Τιμώρησε την έτσι. Σκότωσε την έτσι. Δεν ξέρω τι άκρη την κάνει. Δεν είναι την κακότητα. Είναι η φιλοσοφία. Έτσι μάθουμε αυτέ. Ακριβώ αυτέ είναι οι αρχέ του. Δηλαδή. Μία από τις αρχές του Προτεσταντισμού είναι η εξής, ότι δεν έχει σημασία τι κάνεις, πρόσεξέ με, αλλά τι πιστεύεις. Δηλαδή πιστεύω εγώ στην εθνοκάθαρση, αλλά με αφού όλους τους Εβραίους, αυτό είναι πράξη. Αρκεί να πιστεύεις αυτό που κάνεις, δηλαδή να μην το κάνεις από σκοπιμότητα. Άρα πεις λοιπόν ότι είναι μια κατώτερη φυλή που κάνει αυτά και αυτά και έχει μια φιλοσοφία, δεν πειράζει τι πράξη θα κάνεις. Δηλαδή είναι μια μυστήρια θεολογία που το μόνο κοινό με μια θεολογία έχει το όνομα του Χριστού. Οι κανόνες, ο δεκάλογος, είναι καθαρά οικονομική όρηση. Διακρίνεται τεράστια διαφορά με την Ορθοδοξία. Μα και με τον καθολικισμό και δεν έχει καμία σχέση τώρα δεν μιλάμε. Καμία, εντελώς. Δικαιολογούνται οι Προτεστάντες ιστορικά όταν ξεχωρίστηκαν από την Καθολική Εκκλησία που τους καταπίεζε. Και πού τους καταπίεζε η Καθολική Εκκλησία, στο οικονομικό επίπεδο. Αλλά φτιάξαν μια θεολογία βασισμένη στο πρόβλημά τους. Ότι δεν θα με καταπίεζει πλέον αυτή η απανθρωπιά σε οικονομικό επίπεδο που επιβάλλει η Καθολική Εκκλησία τότε, μιλάμε. Σύμφωνοι. Άρα δικαιολογείται ιστορικά, αλλά διαιωνίζεται μέχρι τώρα. Και σε αυτό, επειδή δεν μ' αρέσει να διαβάζω καινούριους θεολόγους τι λένε για τις θρησκείες και για τις όλα αυτά, γιατί όλοι υπάρχουν σκοπιμότητα, θα δω ότι αναφέρει ο Βενιαμίν Φραγκλίνος. Και πάνω σε αυτά, ο Μαξ Βέμπερ έγραψε πολλά έργα. Μιλάει για πολύ παλιούς, που και οι δύο ήταν Προτεστάντες. Δεν μιλάει για έναν Ορθόδοξο να κρίνει τους Προτεστάντες. Θα λέει τα δικά του. Μιλάει για τους Προτεστάντες, τους διανοούμενους, οι οποίοι ήταν κριτικοί. Πάνω σε αυτό το επίπεδο. Άρα αυτό που θέλω να καταλάβουν δεν είναι κακοί άνθρωποι. Οι γερμανικοί παράγοντες, δεν ξέρω οι άλλοι παράγοντες εκεί πέρα πάνω που μας τα λεπτά και μας είναι. Είναι αυτή η φιλοσοφία. Αυτή η φιλοσοφία δεν είναι κανένα τίποτα με την ελληνική. Ούτε με τη βουλγάρικη, ούτε με τη σέρβικη, για να εξηγούμε δεν μιλάω την ελληνική. Ούτε με την ιταλική και σε μεγάλο μέρος, αν πάμε προς την Νότια Γαλλία, ούτε με τη γαλλική. Η συνειδησιακή αλλαγή αυτή όμως που θα τοποθετήσει την ύλη
σε άλλο σημείο και όχι στην πρώτη γραμμή, όπως λέτε. Πώς μπορεί να επέλθει με βάση την επιστήμη? Κοιτάξτε, αυτός ο πολιτισμός ο δυτικός, θα το έχεις ακούσει πολλές φορές, γίνεται πάνω σε τρεις πυλώνες. Ο ένας είναι η θεολογία, ο άλλος είναι η επιστήμη, ο άλλος η κοινωνική συγκρότηση. Και οι τρεις αυτοί πυλώνες, προκειμένου να συγκροτηθούν, στηρίχθηκαν επάνω σε τρεις έννοιες. Η πρώτη έννοια είναι η έννοια του χώρου, του χρόνου και της ύλης. Ανάλογα αυτές τρεις έννοιες είναι φιλοσοφικά κατηγορήματα, δεν είναι επιστημονικές έννοιες. Η μάζα μετριέται, δεν είναι καμία σχέση με την ύλη, είναι μια εκδήλωση της ύλης η μάζα, όπως το βάρος. Η ύλη, αν ανοίξεις οποιοδήποτε λεξικό, οτιδήποτε διανοούμενο, είναι φιλοσοφικό κατηγόρημα. Ωραία. Άρα, πώς καταλαβαίνεις, εάν αλλάξεις το ενοιολογικό περιεχόμενο, το φιλοσοφικό περιεχόμενο, μιλάω για τότε, της έννοιας ύλη, χρόνος και χώρος, ολόκληρος ο πολιτισμός άλλαξε. Να φέρω ένα παράδειγμα. Αν διαβάσεις, επειδή αυτό ξέρω, γι' αυτό λέω και εγώ, αν διαβάσεις την πατερική γραμματεία την Ορθόδοξη, χιλιάδες σελίδες, κείμενα διαπρεπών φιλοσόφων και θεολόγων ασχολούνται με την έννοια του χρόνου. Γιατί έπρεπε να ερμηνεύσουν ορισμένα δόγματα θεολογικά που θεωρούν ο Θεός είναι άχρονος. Πώς δικαιολογείται? Ο Αυγουστίνος, ο Μεγάλος Αυγουστίνος από την Δυτική Εκκλησία, έτσι, έκανε ολόκληρες πραγματείες περί χρόνου. Ομοίως έχουν κάνει μεγάλες πραγματείες περί χώρου. Δηλαδή, ο Θεός είναι πανταχού παρόν σε κάθε σημείο του χώρου. Πώς εξηγείται? Φιλοσοφία μεγάλη, πάνω στην οποία φιλοσοφία στηρίζει τα δόγματα. Ας πάω στην κοινωνική συγκρότηση. Μα οι έννοιες του χώρου, της ύλης και του χρόνου δεν είναι το κυρίαρχο γεγονός της συγκρότησης μιας κοινωνίας. Άρα, εάν ανατραπούν αυτές οι τρεις έννοιες, ανατρέπονται οι βάσεις και των τριών πυλώνων του πολιτισμού και ο πολιτισμός καταραίει. Αυτό έχει συντελεστεί. Όπως σου είπα, ότι δεκαετίες πριν, μέχρι το 19ο αιώνα, αυτές οι έννοιες άλλαζαν φιλοσοφικά. Δηλαδή, ήταν ένας φιλόσοφος και τσανέτρεπε. Και ανατρέποντας αυτές τις έννοιες, δημιουργούσε μια αίσθηση ενός νέου πολιτισμικού ρεύματος. Κοινωνίες που ακολουθούσαν, όλες όχι. Δηλαδή ο Μάρξ, για να κάνει τον Μαρξισμό, πάνω στον Μαρξισμό στηρίχθηκε ο κομμουνισμός, πάνω στον κομμουνισμό ως φιλοσοφία, μιλάω, έτσι. Στηρίζονται πολλά πολιτικά συστήματα κρατών. Στηρίχθηκε πάνω στην πιο μοντέρνα άποψη του τι είναι ύλη. Τότε. Πάνω στον διαλεκτικό ελισμό, μια φιλοσοφική σχολή. Τι συμβαίνει? Το τρομακτικό που συνέβη τον 20ο αιώνα και ποτέ δεν το μάθαμε, γιατί ποτέ δεν μας το δίδαξαν, είναι ότι αυτές οι τρεις έννοιες τώρα άλλαξαν όχι φιλοσοφικά, αλλά αποδεικτικά και πειραματικά. Πώς θα το εξηγήσουμε απλά αυτό? Αυτό χρειάζεται να διαβάσουμε ή να ακούσουμε τα νύχια. Δεν σε πολλές διαλέξεις. Αυτό προσπαθώ να κάνω. Προσπαθώ με όσο πιο απλό τρόπο να εξηγήσω πώς άλλαξαν αυτές οι έννοιες και ποια είναι η αλλαγή, η πρακτική του πολιτισμού με βάση τις καινούργιες, το καινούργιο ενοιολογικό περιεχόμενο αυτών των έννοιων. Πώς συνδέεται δηλαδή η σύγχρονη φυσική με την αλλαγή ενός πολιτισμού? Είναι η κβαντική φυσική, είναι ορίζοντας που πρέπει να ακολουθήσουμε. Είναι η θεωρία της σχετικότητας, είναι η κβαντική φυσική, είναι η θεωρία των στοιχειωδών σωματιδίων, είναι όλη η σύγχρονη φυσική, η οποία πλέον είναι κάτι άγνωστο για το μέσο πολίτη. Αλλά είναι ακόμα άγνωστο και για πολλούς διδάκτορες. Ασχέτως έχουν πάρει και ειδικότητα πάνω στο αντικείμενο. Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Άρα κατανοείς ότι αν δεν έχουμε μια βαθιά κατανόηση το ότι αυτές οι έννοιες οι καινούργιες, οι πειραματικά πλέον στα αποδεδειγμένα, δεν συνδέονται απευθείας με την κοινωνική, οικονομική μας, οποιαδήποτε, τον πολιτισμό μας γενικότερα, δεν θα πείσεις κανένα να περάσει αυτή τη μεγάλη πολιτισμική επανάσταση. Οπότε ουσιαστικά πρέπει να επικοινωνηθεί όλες αυτές τις καταστάσεις. Η γνώση
την οποία δεν μας διδάσκει κανένας. Τώρα, μια άλλη μεγάλη συζήτηση, την οποία δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε τώρα, την περίοδο της κρίσης είναι γιατί δεν διδάσκουμε. Αφού είναι γνωστές εδώ και 100 χρόνια. Γιατί. Επιγραμματικά γιατί. Γιατί η ανατροπή της έννοιας της ύλης όπως την ξέραμε, ρε, το πράγμα, την κατεβάζει από το πρώτο αξιακό γεγονός και την πάει δέκατη ενδέκατη. Και στη θέση της δημιουργούνται πειραματικά αποδεικνυμένες αξίες οι οποίες αμφισβητούν τις διοικητικές δομές των τριών αυτών πυλών. Και κανένας δεν είναι έτοιμος να αφήσει την καρέκλα. Και δεν μιλάω σαν πρόσωπο, αλλά σαν κοινωνίες. Υπάρχει ένα σύστημα εξουσίας. Τι θα πει στον άλλον. Ότι αυτό αποδεικνύεται και θα αλλάξουμε τους όρους της εκλογής καθηγητών Πανεπιστημίου. Δεν ξέρω εγώ το πώς θα ανελήσεις πάνω στις διοικητικές δομές της θεολογίας. Και δεν μιλάω στις χριστιανικές. Ή θα αλλάξουμε την λογική μας πώς αναλυσόμαστε στα αξιώματα στην κοινωνική συγκρότηση, στα κόμματα, ξέρω εγώ, ποιος είναι έτοιμος να το αποδεχθεί. Μα εδώ δεν είναι έτοιμοι να αποδεχθούν μείωση του αριθμού των βουλευτών και θα αλλάξουν δομικά. Ποτέ καμιά μεγάλη επιστημονική επανάσταση δεν έχει κυριαρχήσει επειδή το θέλησαν οι εξουσίες. Πάντοτε οι αλλαγές σε μεγάλες πολιτικές άρχισαν από κάτω από τον ενημερωμένο πολίτη. Αυτό προσπαθώ να κάνω και εγώ. Η ενημέρωση αυτή θα πάρει πολλές δεκαετίες. Δεν είναι, βεβαίως. Ο δρόμος είναι πολύ δύσκολος, αλλά το πρώτο βήμα πρέπει να είναι από τώρα. Γιατί όλοι οι διανοούμενοι λέγανε άσε να περάσω καλά εγώ από την επόμενη γενιά. Και από την επόμενη και φτάσαμε εδώ. Αν αυτό το πρώτο βήμα το είχαμε κάνει μέσα στον 20ο αιώνα, τώρα θα είχαμε νέο πολιτισμό. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο διανοούμενος δεν αγωνίζεται για να δει το προϊόν της νοητικής διαδικασίας. Είναι ένα προϊόν το οποίο χαρίζει στις επόμενες γενιές. Χωρίς αυτός ο ίδιος ποτέ να το δει. Πιθανότατα ούτε το παιδί του, ούτε το εγγόνι του να μην το δει. Μα γι' αυτό δεν στεφανώνουμε ανθρώπους στην Ελλάδα. Τα γάλματά του εννοώ. Κανέναν δεν τον στεφανώσαμε όσο ήταν εν ζωή. Καταλάβαμε και τον στεφανούμε μετά θάνατον. Αυτό αποφύγει πίσω. Ακριβώς. Και αν πεις κάποιον που στεφανώνουμε και πάνε οι γονείς κάτω και λένε τι μεγάλος ήταν αυτός, αν του πεις θέλεις το παιδί σου να γίνει σαν τον Κολοκοτρώνη. Θέλεις να γίνει το παιδί σου σαν έναν από αυτούς που του φεκίστηκαν σε Κεσαριανοί και αγωνίστηκαν για ιδέες. Θα σου πει όχι ρε παιδί, το παιδί μου. Οι άλλοι να κάνουν την επανάσταση την πολιτισμική. Όχι. Την πολιτισμική επανάσταση θα την κάνουμε εμείς. Αυτό το οποίο υπενήσουμε είναι ένα άλλο είδους επανάσταση την οποία μέχρι σήμερα δεν την έχουμε γνωρίσει για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πώς εφαρμόζεται. Αλλά εφαρμογή είναι πάρα πολύ απλή. Μέχρι σήμερα είχαμε ιστορικά. Έχει περάσει μέσα από το στοματισιακό DNA μας, από το σχολείο, το πανεπιστήμιο ή την κοινωνία γύρω που βιώνουμε, ότι υπάρχουν δύο ίδια επαναστάσεις. Η μία επανάσταση είναι ενάντια σε μία τρίτη κοινωνική ομάδα, έναν άλλο λαό, ο οποίος μπορεί να κυριαρχήσει πάνω σου μέσα της εδαφικής κατοχής ή μπορεί να προσπαθήσει να επιβληθεί επάνω στη δική σου κοινωνική ομάδα μέσω, ξέρω εγώ, οικονομικής κατοχής ή οποιαδήποτε άλλη είδους κατοχή. Και ζητάς να κάνεις μια επανάσταση απελευθερωτική απέναντι σε αλλότριες εθνικές ομάδες. Το ξέρουμε αυτό πράγμα. Εμείς κάναμε μια τέτοια επανάσταση για το 1821. Και άλλοι λαοί πάλι ξανακάναν τέτοιες επαναστάσεις για να διώξουν Ινδύ. Διώξαν τους Άγγλους. Μην προχωρήσουμε τώρα ιστορικά, έχουμε πολλά παραδείγματα. Ένα άλλο είδος επανάστασης που κατανοεί ο δυτικός πολιτισμός είναι η ταξική επανάσταση. Η γαλλική επανάσταση ήταν ταξική. Δηλαδή έπρεπε ένα κομμάτι, μια τάξη, να επιβληθεί πάνω σε μια άλλη τάξη που κυριαρχούσε και έκανε τη ζωή δύσκολη σε κάποιους άλλους ανθρώπους, πιο φτωχούς. Η ρωσική επανάσταση ήταν ταξική. Έπρεπε να φύγουν κάποιοι οι οποίοι καταπίεζαν Ρώσοι.
καταπίεζαν μια άλλη τάξη. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε πλέον για μια επανάσταση, όλοι ρωτάνε τι είδους επανάσταση, προσανατολίζοντας το μυαλό τους σε ένα είδος επανάσταση αγαπητοσκόπηση. Εδώ μιλάμε για μια καινούργια επαναστατική ιδέα. Και να επαναστατήσουμε ενάντια στον κακό εαυτό μας. Μια εσωτερική επανάσταση που θα μας δώσει τη δυνατότητα να κατανοήσουμε τι δεν πήγε καλά σε εμάς τους ίδιους, πώς πρέπει να αναμορφώσουμε τον ίδιο τον εαυτό μας, ώστε να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη και καλύτερη τη ζωή των συνανθρώπων μας, των γύρων μας. Αυτή είναι μια προσωπική μάχη και μια προσωπική επανάσταση του καθενός μας. Τώρα πλέον εδώ πέρα οι κοινωνίες των ανθρώπων που θα επιχειρήσουν αυτό το είδος επανάστασης είναι κοινωνίες ανθρώπων που έχουν αρχίσει να αναπτύσσουν μια άλλη συνειδητότητα, μια άλλη νοοτροπία σχέσεων της φύσης με τον άνθρωπο ή του ανθρώπου με τον άνθρωπο. Τώρα πλέον δεν έχουμε άτομα ή πρόσωπα που θέλουν να κυριαρχήσουν πάνω στους άλλους με οποιοδήποτε τρόπο. Έχουμε έναν πολύ σκληρό αγώνα να κυριαρχήσουμε επάνω στα πάθη μας, επάνω σε αυτά που κάνουμε και μας κάνουν είτε εμάς δυστυχισμένους στο μέλλον ή κάνουν δυστυχισμένους ανθρώπους γύρω μας. Πάνω σε ποιες αρχές όμως μπορεί να ξεκινήσει τη νέα συνειδητότητα? Θα πρέπει να καταλάβουμε στην αρχή τι δεν πάει καλά γύρω μας. Πολλοί θα μου πούνε ότι αυτό είναι παπαδίστικο. Δηλαδή, ο άλλος θα μου πει ότι είσαι χριστιανός δογματικός, αλλά θα μου πει ή το λένε, το γράφουμε, ξέρω εγώ, κάνει συνδική φιλοσοφία. Όχι, είναι κάτι πολύ πρακτικό. Αυτός είναι ο στόχος. Άρα πρέπει να δώσουμε στον πολίτη τα όπλα να διεξάγει αυτόν τον αγώνα. Το πρώτο που θα πρέπει να καταλάβει μέσα σε μια μακριά διαδικασία εκπαιδευτική ο άνθρωπος είναι πάνω σε ποιες ιδέες και φιλοσοφίες στηρίχθηκαν τα κακό κείμενα της ψυχής του, του εαυτού του. Ποιο είναι το αίτιο? Το αίτιο λοιπόν, το πρώτο πράγμα που λέμε, είναι το αίτιο της ανάγκης. Δηλαδή, οι άνθρωποι έχουμε ανάγκες, πραγματικές ανάγκες. Ανάγκες επιβίωσης ανθρώπων. Ανάγκες που να μην φοβόμαστε έναν άλλο δυνατότερο να μας δημιουργήσει ένα πρόβλημα. Ανάγκες να κατασυγάσουμε φόβους όπως το φόβο του θανάτου, που δεν είναι ούτε στο επίπεδο της κοινωνικής συγκρότησης ούτε της επιστήμης. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι το πρώτο αίτιο της συγκρότησης του πολιτισμού μας είναι η ανάγκη. Οι ανάγκες μας δημιουργούν φόβους. Ο άνθρωπος μέσα από τη δομή ενός πολιτισμού προσπαθεί να καταπραίνει με κάποιους τρόπους τους φόβους του. Δηλαδή τους φόβους του απέναντι στο φυσικό περιβάλλον, σεισμούς κτλ. Προσπαθώντας καταπραίνει αναπτύσσοντας τη γνώση. Η οποία γνώση γίνεται επιστήμη, τεχνολογία κτλ. Τους φόβους του απέναντι στους άλλους ανθρώπους ή στα μέσα επιβίωσης του προσπαθεί να τα λύσει μέσα από μια ορθή κοινωνική συγκρότηση. Συγκρότηση μια κοινωνική φιλοσοφία, μια πολιτική φιλοσοφία και το καθεξής. Το φόβο του θανάτου τώρα και του πόνου βασικά προσπαθεί να το καταπραίνει μέσω μιας φιλοσοφίας της θεολογίας. Αυτή είναι αναφερθούμε εδώ και μας έχουν προβλήματα. Μπορεί, σας έχω ακούσει σε διαλέξεις σας να λέτε ότι η σύγχρονη επιστήμη μπορεί να εξαλείψει αυτό το φόβο του θανάτου, ότι δεν πεθαίνουμε. Όχι. Δεν είπα αυτό ακριβώς. Είπα ότι θα μπορεί η σύγχρονη επιστήμη να βοηθήσει τη θεολογία ώστε να αναπτύξει μια νέα δογματική η οποία είναι σύμφωνη με την επιστήμη, εξακολουθεί με τη θεολογία ως ανεξάρτητος πυλώνας, ώστε να πείσει καλύτερα τον άνθρωπο να μην φοβάται το θάνατο. Δεν είναι δική μου δουλειά να το κάνω αυτό, το επιστήμονα. Εγώ μπορώ να του δώσω τα επιστημονικά εκείνα όπλα που θα μπορεί με καλύτερο τρόπο να εξηγήσει με τον τρόπο το δικό του τον άνθρωπο να μην φοβάται. Αυτό είναι μια ιστορία. Δεν καταδικούμε τον πυλώνα αυτόν τη θεολογία. Απλώς του δίνεις περισσότερα όπλα να πολεμήσει την κατασύγαση κάποιων φόβων που είναι υποχρεωτική. Εσείς τι πιστεύετε, έχει ή δεν έχει λόγο ο άνθρωπος να φοβάται το θάνατο? Δεν έχει κανένα λόγο να τον φοβάται. Γι' αυτό ο άνθρωπος γεννήθηκε ελεύθερος.
αλλά συνεχίζω. Κοιτάξτε λοιπόν, αυτό το έχει καταλάβει ο δυτικός πολιτισμός. Πώς συγκροτείται ένας πολιτισμός. Αλλά το πρώτο που σκέφτηκε αυτός ο δυτικός πολιτισμός είναι το εξής. Αν αρχίσω και του δημιουργώ μια απειρία πλαστών αναγκών, τότε θα του δημιουργήσω μια απειρία φόβων μη εκπλήρωση των αναγκών. Αυτό που είπαμε προηγουμένως. Άρα θα του στερώ σιγά σιγά την ελευθερία, θα τον κάνω εύκολα χειραγωγούμενο. Αυτή είναι η πρώτη συνειδητοποίηση του νέου αυτού πολιτισμού. Και με ρωτάνε όλοι, και τι πρέπει να κάνουμε στο πρώτο βήμα. Πρώτον, να αποποιηθείς μέσα από την λογική συγκρότησή σου και τη συνειδησιακή συγκρότηση οτιδήποτε πλαστό, πλαστή ανάγκη. Αυτομάτως, αποποιούμενοι οι άνθρωποι ενός καινούριου πολιτισμού, που είναι πάρα πολλοί, αποποιούμενες πλαστές ανάγκες θα φοβόνται λιγότερο. Φοβούμενοι λιγότερο, το καθόλου είναι ψέμα, όλοι θα φοβόμαστε πάντοτε, όλο και λιγότερο, τότε θα γίνονται όλο και λιγότερο χειραγωγούμενοι. Και όσο λιγότερο χειραγωγούμενοι γίνονται, θα γίνονται και ελεύθεροι. Άρα λοιπόν, ο πρώτος πρακτικός κανόνας γίνεται περισσότερο ελεύθερος. Και όταν λέμε ελεύθερος, εξηγήσαμε το νόμο και τον μπαχαλάκι. Εντάξει, με εξηγούμε. Δεύτερον, κατανοήστε ότι πέθανε η εποχή του εγώ και περάσαμε στην εποχή του εμείς. Το εμείς σε προηγούμενες πολιτισμικές εποχές ενσωματώθηκε με τις έννοιες της ελεημοσύνης και της φιλανθρωπίας. Αυτό πλέον το πρέπει να το ξεπεράσουμε, διότι είσαι ελεήμων, είναι ταξικό. Εγώ με πλούσιο πάνω και λέω εσένα που είσαι από κάτω. Δεν μου κάνει η ελεημοσύνη. Είμαι, λέει, φιλάνθρωπος. Εκεί παραπέμπω στην έννοια του φιλόζωος. Δηλαδή εγώ είμαι κάτι άλλο, το ζώο είναι κάτι άλλο και εγώ είμαι φίλος του ζώου. Δηλαδή εσύ είσαι φίλος του ανθρώπου, εσύ τι είσαι δηλαδή. Ταξικότατον και κάτι παραπάνω που δεν θέλω να το συζητήσω αυτή τη στιγμή. Άρα, η έννοια του νέου πολιτισμού εισάγει μια έννοια που υπερισχύει της χριστιανικής ελεημοσύνης, την έννοια της αλληλεγγύης. Ο αλληλέγγυος είναι ίσως με αυτόν που βοηθάει. Είναι κοινωνική υποχρέωση του καθενός αλληλεγγύη και δεν είναι ούτε ελεημοσύνη ταξική, ούτε φιλανθρωπία ή με κάτι άλλο από τον άνθρωπο. Θα μου πείτε αρχικά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πείσω ότι η προσπάθεια του ανθρώπου σε αυτές τις δύο κατευθύνσεις, της κατάκτησης αλληλεγγύης και της κατάκτησης της έννοιας του εμείς, δεν έχει καμία σχέση με τη φυσική, με το φυσικό νόμο. Θα πρέπει λοιπόν αυτοί που βαδίζουν αυτόν τον δρόμο να ακούν το δάσκαλο. Γιατί σε ένα τρίτο επίπεδο θα κατανοήσουμε πώς αυτές οι δύο έννοιες μας βοηθάνε να καταλάβουμε φυσική και τη σχέση της σύγχρονης φυσικής με τον άνθρωπο και τον πολιτισμό του. Παραδείγματος χάρη. Λέω, όχι εγώ, εμείς. Γιατί θα πρέπει να περάσουμε σε φυσικές έννοιες, σύγχρονες φυσικής, πειραματικά αποδεδειγμένες, ότι το σύμπαν είναι ενιαίο, αδιαιρετό και οτιδήποτε εμείς θεωρούμε ότι είναι άτομο, ένα ξεχωριστό πράγμα, το φλιτζάνι μου, ξέρω εγώ, ο Μάνος, ο Δανής, τα λοιπά, είναι απλώς πλάνη της φυσιολογίας του ανθρώπου. Αποδεικτικά πλέον. Πολλές διαλέξεις στα βιβλία μας το έχουμε αναφέρει μέσα, όλες τις αποδείξεις. Άρα λοιπόν, για πρόσεξε, ο φυσικός νόμος είναι ότι το σύμπαν και ο φυσικός νόμος είναι ένα. Ο διαχωρισμός του σε επιμέρους οντότητες, πλανήτες, γαλαξίες, ο άνθρωπος, το ποτήρι, το τραπέζι, είναι πλαστά κατασκευάσματα της φυσιολογίας του, της συγκεκριμένης φυσιολογίας του. Της αντιληπτικής του ικανότητας. Της αντιληπτικής του ικανότητας, δηλαδή της δομής του εγκεφάλου.
Άρα, για βάλε τι σου είπα προηγουμένως. Σου είπα, όχι εγώ, εμείς. Τι σημαίνει, όχι το άτομο, δεν υπάρχει στο σύμπαν. Υπάρχει μια ενότητα, εμείς. Και γιατί δεν το λέω απευθείας έτσι, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να κατανοήσουμε την ολότητα απευθείας. Δηλαδή, θα φύγουμε από το εμείς, από το εγώ, και θα καταλάβουμε το εμείς, ας πούμε, στην οικογένεια. Να τη μεγαλώσουμε στο κοινωνικό κύκλο. Να το μεγαλώνουμε σιγά σιγά, ώστε να κατανοούμε σιγά σιγά την ευρύτητα του φυσικού νόμου που λέει ένα είναι όλα. Δεν υπάρχουν τομές και διακρίσεις μέσα στο σύμπαν. Άρα βλέπεις πως το εγώ και το εμείς συνδέεται με την καινούργια φυσική, όλα είναι ένα. Αυτό, για να επιτευχθεί όμως, η κόλλα που θα βάλει στο μυαλό του άνθρωπος να καταλάβει ότι δεν υπάρχει εγώ, υπάρχουμε εμείς, σε μικρή ή μεγαλύτερη ευρύτητα, η κόλλα που θα συνδέσει τους ανθρώπους στο εμείς, δεν είναι ελεημοσύνη, αλλά η αλληλεγγύη. Η ισότητα δηλαδή των μερών και όχι η ανισότητα των μερών του σύμπαντος. Μπορούν οι σύγχρονες επιστημονικές ανακαλύψεις να πείσουν τον άνθρωπο γι' αυτό? Μα νομίζω ότι την απάντηση είναι εσύ. Μπορεί. Το έχεις δει. Συμφωνεί. Το έχεις δει ότι μπορεί. Πώς μπορείς να το κάνεις εκεί να πείσεις τον κόσμο? Εκεί πέρα πρέπει να πείσεις τον κόσμο ότι δεν το κοροϊδεύεις. Και για να μην το κοροϊδεύεις, αυτά τα οποία λες να κάνεις πράξη. Να μπορεί να τα δει. Ότι δεν το κοροϊδεύεις, θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν προσπαθείς να βγάλεις από αυτόν κάτι. Δεν μπορεί να αμυφθείς πάνω σε κάτι. Η αμοιβή συνεπάγεται μια αφισβήτηση. Πρέπει να αποποιηθείς ανθρώπινες χαρές, ανθρώπινες φιλοδοξίες. Θα πρέπει να αρνηθείς οτιδήποτε βρίσκεται έξω από την έννοια του εμείς, ξέρω εγώ, των πλαστών αναγκών που έλεγα προηγουμένως. Δηλαδή, νομίζω ότι θα μπορείς να πείσει κάποιος όταν είναι γεμάτος από πλαστές ανάγκες και το βλέπει ο άλλος στην καθημερινή ζωή, να πεις τον άλλο να μην έχει πλαστές ανάγκες. Πιστεύεις ότι αν έχει μια φιλοσοφία, ξέρω εγώ, αντιουμανιστική, θα μπορεί να διδάξει ουμανισμό? Εάν αυτή τη φιλοσοφία την ουμανιστική δεν την κάνει πράξη στη ζωή του και όχι εκείνη την περίοδο που εργάζεται, να την έχει κάνει προπολού πράξη στη ζωή του, θα πείσεις κανένα? Άρα αυτό μου μάθανε εμένα οι δασκάλοι, ότι η έννοια του δασκάλου είναι συνώνυμη με την έννοια της προσωπικής θυσίας. Έτσι κάνανε οι δασκάλοι. Και με μάθανε να κάνω και εγώ το ίδιο. Τώρα βέβαια οι δάσκαλοι πιθανότατα μαθαίνουν τα παιδιά άλλα πράγματα. Μην δεν ξέρουν και εμένα ως δασκάλα. Λέω, γενικότερα. Δεν μπορώ να αμείβομαι εγώ από ένα πρόγραμμα που φοιτητής μου χρειάζεται να πάει το διδακτορικό του και πρέπει να πάει σε 2-3 συνέδρια να μην έχει λεφτά και να παίρνω εγώ επιμίσθιο. Θα πρέπει τα λεφτά να πάω στο φοιτητή μου για να πάρει το διδακτορικό του. Μόνο τότε θα πείσω στο φοιτητή μου ότι πρέπει να κάνει αυτά που λέω εγώ σε άλλα επίπεδα, θα ανεβούν και σε αστεία αυτά. Δηλαδή πάρει στη χειρότερη οικογένειά μου για να πάει εκεί να κάνει διδακτορικό. Και να μην το κάνω μόνο για το παιδί μου, το κάνω για το φοιτητή μου. Για το μαθητή του, το παιδί μου στο Λύκειο, στο γυμνάσιο, στο δημοτικό. Η κοινωνία γύρω μας. Ακριβώς. Δεν μπορεί να είμαι δάσκαλος και να ξεχωρίζω τα παιδιά μου μέσα στην τάξη αν είναι κίτρινα, μαύρα, άσπρα κτλ. Και μετά να διδάσκω όλοι μας ένα. Δεν ξέρω. Είναι ένα είδος επικοινωνία με τον ανθρώπο. Μα αλλά αυτό το είδος επικοινωνία δεν είναι αυτό μια συγκολητική ουσία του όλοι μαζί? Η έννοια του δασκάλου δεν είναι η γνώση που δίνει στον άλλον. Διότι τότε δεν χρειαζόμαστε δασκάλους. Θα γράφαμε 5 μαθήματα σε ένα μαγνητόφωνο, θα τα βάζαμε πάνω στην έδρα και θα έλεγες. Είναι αυτή η ανθρώπινη επαφή του δάσκαλου με το μαθητή. Ένας άλλος τρόπος επικοινωνίας. Δεν επικοινωνούμε μόνο με θετικά κύματα. Με κύματα πίεσης που γίνονται εκεί στο αυτή μας. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι
επικοινωνίας που ίσως συζητήσουμε μια άλλη φορά, πάλι πειραματικά αποδεδειγμένη με πείραμα, με τεχνολογία κτλ. Στο σημείο αυτό, αποδείχθηκε πολύ πρόσφατα πριν από λίγες εβδομάδες κάτι που προσωπικά εγώ το είχα ακούσει από μια διάλεξή σας πριν από λίγα χρόνια. Επικοινωνία ηλεκτρονίων από πολύ μεγάλη απόσταση. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι καταρρύπτεται η θεωρία του Ινστάν περί ταχύτητας του φωτός. Καταρρύπτεται ενώ αλλάζει. Μεταστρέφεται έτσι. Μπορεί να ταξιδέψει την πληροφορία πιο γρήγορα από τα κέντρα του φωτός. Αυτό μπορεί να ανοίξει το δρόμο σε αυτό που είπα για την επικοινωνία, δεν ξέρω αν εννοείται το ίδιο. Η τηλεπάθεια. Η επικοινωνία από απόσταση με άλλα μέσα. Τι σημαίνει αυτές οι ανακαλύψεις, η συγκεκριμένη ανακάλυψη με το ηλεκτρόνιο. Τι σημαίνει. Είναι αυτό το οποίο για να το αφομοιώσει το κοινό μου, ο κόσμος smart, γιατί θα το ξέχνα, γιατί το έλεγα ερωτευμένα φωτόνια. Είναι αυτό που λέμε ο κβαντικός αναγκαλισμός. Η θεωρία της σχετικότητας, η γενική θεωρία της σχετικότητας, ισχύει μέσα στο αισθητό σύμπαν. Το αισθητό και παρατηρούμενο σύμπαν. Το σύμπαν που μπορώ να το μετρήσω ή με το τηλεσκόπιο, ή με μηχανήματα, ή με δορυφόρους. Αυτό το σύμπαν που μπορώ να μελετήσω με αυτές τις συσκευές ή με τα αισθητήριά μου, τις αισθήσεις μου, είναι ένα πολύ μικρό κομματάκι. Είναι μια περιοχή πολύ μετά τη μεγάλη έκρηξη. Αυτό το όριο λέγεται κοσμολογικός ορίζοντας, θα το άκουσα στην τελευταία, κοσμολογικός ορίζοντας. Πέραν αυτού του κοσμολογικού ορίζοντα δεν ισχύει η θεωρία της σχετικότητας. Το ξέρουμε, το ξέρει και ο Αϊνστάιν, το έχει πει. Ο Αϊνστάιν δεν είπε ότι δεν υπάρχουν ταχύτητες μεγαλύτερες από το φωτός. Είπε ότι μέσα στο αισθητό και παρατηρούμενο σύμπαν δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο και δεν υπάρχουν. Πρόσεξε. Πίσω από αυτό, πολύ αδάης, γι' αυτό μιλήσω φήμωσα στη διάλεξη, γιατί ακούστηκαν από νομπελίστες μερικά πράγματα. Είναι απαράδεκτο αυτό. Πίσω από αυτό το κοσμολογικό ορίζοντα, οι έννοιες αυτές που χρησιμοποιείς, οι έννοιες της ταχύτητας, της πυκνότητας του υλικού, της μάζας κτλ. Δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που σε μάθαν στο σχολείο. Πίσω από αυτό το κοσμολογικό ορίζοντα δεν υπάρχουν ταχύτητες. Υπάρχει μια άλλη έννοια μαθηματικής καμπυλότητας που αποδεικνύεται ότι αυτή η καμπυλότητα, εάν μπορούσαμε να δούμε και δεν είναι τι, θα μπορούσαμε να εκφραστεί και να μετρηθεί σαν ταχύτητα. Δεν υπάρχει αυτή η ταχύτητα. Ονομάζεται καμπυλότητα λοιπόν. Και είναι πάρα πολύ απλό, μας το μάθαμε στο πρώτο έτος του Πανεπιστημίου. Δεν είναι τίποτα μαθηματικά βαριά. Και αυτό και αποδεικνύεται και με ηλικιακά μαθηματικά. Τα παιδιά, θα το ίσως το έχεις δει, το έχεις διαλέξει, λοιπά, το αποδεικνύω με ηλικιακά μαθηματικά. Δεν είναι τίποτα άλλο. Μια εφαπτωμένη. Πέρα που μαθαίνουν τριγωνομετρία, δεν το θυμάμαι τώρα, δευτέρα ηλικία, τότε μαθαίνουν. Γυμνάσιο μάλλον, μαθαίνουν τριγωνομετρία. Άρα, όταν λες κονσκάει όγκος, εμείς νομίζουμε ότι είναι όγκος αυτός μετράς τώρα. Δεν είναι αυτό. Είναι όγκος σε ένα χώρο 11 διαστάσεων. Γιατί 11. 11, έχει υπολογίσει η επιστήμη ότι πρέπει να είναι 11. Εδώ βλέπουμε 4. Εδώ 3. Βλέπουμε 3. Ενώ είναι 4, πρόσεξε, εδώ γύρω μου είναι 4. Εγώ βλέπω μόνο 3. Ενώ υπάρχει 4. Είναι φυσιολογία. Και άλλες 6. Ναι, αυτές δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ξέχασέ τις. Άρα καταλαβαίνεις ότι πίσω από το ορατό σύμπαν και πίσω από τη μεγάλη έκρηξη ανοίγεται μια νέα γνώση. Το μεγάλο μέρος πειραματικά αποδεικνυμένη που εάν γίνουμε κοινωνοί αυτής της γνώσης θα καταλάβουμε την φύση του ανθρώπου και την φύση του σύμπαντος. Εδώ πέρα υπάρχει μια μεγάλη διάσταση μεταξύ ελληνικής σκέψης και ευρωπαϊκής σκέψης. Τι κάνει, ο Ευρωπαίος επιστήμονας σκέφτεται ως εξής, ή μάλλον αρχίσα από τον Έλληνα που είναι πιο αρχαίος. Λέει το εξής, ότι πρώτα θα καταλάβω τις ιδιότητες του σύμπαντος, τους νόμους του σύμπαντος και μετά θα φτιάξω τους νόμους της κοινωνίας και της ιδεολογίας, διότι ο άνθρωπος δεν είναι άλλο από το σύμπαν, είναι μέρος του σύμπαντος, είναι το σύμπαν και διέπεται από τους ίδιους νόμους του σύμπαντος. Άρα πρώτα πρέπει να καταλάβω τους νόμους του σύμπαντος
και εγώ με ένα κομματάκι το ονόμαζα. Η Δύση, μετά τη μεγάλη ψηφιακή επανάσταση του 16ου και 17ου αιώνα, στην πρεμούρα της να εξαρτηθεί κατά κάποιο τρόπο από την καθολική εκκλησία των μεσαίων, από την Ιεράρχεια, τα τέτοια πράγματα, διεφόρησε πλήρως τη θέση και καλά έκανε από την παπική εκκλησία και έβαλε ως στόχο και ως λογική την εξής. Ο άνθρωπος είναι κυρίαρχος του σύμπαντος ή μπορεί να κυριαρχήσει το σύμπαντο. Ο ένας έλεγε είναι κομμάτι του νόμου του σύμπαντος και ο άλλος έλεγε κυριαρχώ επάνω στο σύμπαν. Ναι, αλλά όταν πλέον ξέρουμε ότι για να κυριαρχήσω πάνω στο σύμπαν, αν το σύμπαν είναι υλικό, πρέπει να είμαι και εγώ υλικό ή τίποτα άλλο. Απ' την ύλη όμως, απ' την ύλη, είναι όλη η θεωρία αυτού του δυτικού πολιτισμού. Ενώ η σύγχρονη φυσική έχει να επιβεβαιώσει την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και θέση, που λέει το εξής. Ότι αυτή η νόμη μεγάλη της φύσης, ξέρω πλέον σύγχρονη φυσική, διέπουν τις σχέσεις των ανθρώπων, των νόμων και των κοινωνιών τους. Άρα μέρος αυτό. Ακριβώς. Δηλαδή βλέπεις στην Δύση, έχουμε βασιλιάδες, έχουμε ηγεμόνες, έχουμε δηλαδή το εγώ. Ενώ στην Ελλάδα γεννιέται η δημοκρατία, το εμείς δηλαδή. Ασχέτως πως κακοποιήσει αυτό το εμείς, δεν έχω μια θεωρία. Άρα βλέπεις τη διαφορά των φιλοσοφιών. Δηλαδή, εγώ είμαι ο Πάπας, ο αντιπρόσωπος του Θεού, ο ηγήτορας θεών, ανθρώπων και φύσης κτλ. Ο άλλος λέει, εμείς. Βλέπεις ότι η διάσταση είναι κεφαλαίου σημασίας. Έχουμε ένα άλλο φιλοσοφικό υπόβαθρο. Και ένα τελευταίο, ότι θα πρέπει να πούμε ανοιχτά, ακόμα και σε αυτούς που ασχολούνται με θεολογία, ότι αυτοί που όρισαν την έννοια του ενός Θεού και αυτόν τον έναν τον ονόμασαν και Θεό, δώσαν και τη λέξη Θεός, είναι Έλληνες. Οι προσοκρατικοί καθόρισαν τον ένα Θεό που στην εννοιολογία του όρου Θεός έβαλαν την πρώτη αρχή, το αίτιον το φυσικό που γέννησε τα πάντα. Αυτό το αίτιον το φυσικό, ο Αριστοτέλης, είπε πρώτο κοινού να κίνηται. Και σε αυτή την πρώτη αρχή την ονόμασαν Θεό. Δεν έρχεται από τον προχριστιανικό Ιουδαϊσμό ή ένα Θεός. Έτσι όπως πιστεύει. Ακριβώς. Οι 12 θεοί του Ολύμπου είναι καθαρό και εξάστερο ότι είναι δημιουργήματα της πρώτης αρχής. Δηλαδή είναι σαν να λέμε σήμερα ότι οι χριστιανοί είναι ειδωλολάτρες επειδή έχουν Αγίους. Που κάνουν πράγματα, δηλαδή, που δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς θα κάνουμε. Το ίδιο ήταν το δωδεκάθεο. Ήταν δημιουργήματα του Θεού που έκαναν για την εποχή τους πράγματα, πιθανότατα αν υπήρχαν, δεν ξέρω τι υπήρχαν, τους θεοποίησαν κάτι. Αλλά δεν ήταν οι Έλληνες ειδωλολάτρες. Απλώς δεν θέλουμε να αναγνωρίσουμε ότι η ρίζα του μονοθεϊσμού εδώ βρίσκεται. Γι' αυτό πάντα ο ελληνικός λαός θα δεν είναι άθεος, κανένας Έλληνας. Μπορεί να είναι άθρησκος. Να μην θρησκεύεται. Γιατί τα έχει με τους παπάδες, τα έχει με την κατεστάρωση των εκκλησιαστικών δομών. Με κατάλαβε. Δεν είναι ποτέ άθεος. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε μια διαστολή μεταξύ αυτών των όρων. Άλλο άθρησκος και άλλο άθεος. Ο Έλληνας μπορεί να είναι άθρησκος. Ποτέ δεν είναι άθρος. Πιστεύεις σε κάτι. Ουσιαστικά αυτό που λέτε ήταν να πιστέψουμε στις αρχές του διαφωτισμού και οι αρχές του διαφωτισμού ήταν η επιστροφή στην αρχαία ελληνική σοφία. Μπορεί και πάλι η αρχαία ελληνική σοφία να δώσει τη λύση για την επανάσταση έτσι όπως την ονοματίζεστε εσείς. Ξέρετε, ο Έλληνας πολίτης, ο μέσος Έλληνας πολίτης δεν καταλαβαίνει τίποτα όταν διαφωτίζει. Θα πρέπει να ρωτηθούμε στο μέσο πολίτη. Δεν καταλαβαίνετε από ποιος ορίστε τίποτα. Καταλαβαίνει από τις δικές του αρχές που έχει μάθει από τον πατέρα του, τη μητέρα του και του αρκούν αυτές για να αλλάξει τον κόσμο. Άρα λοιπόν δεν θα αναφερθώ σε αρχές διανοούμενων, αλλά σε όλους πολίτες. Λοιπόν, θα πρέπει να καταλάβει απλούς πολίτες, δύσκολο βέβαια, θέλει δουλειά, ότι το πρώτο αξιακό γεγονός το οποίο ονόμασε ήλιο και παράγωγά του και θυσιάζει ακόμα και την αξιοπρέπειά του σε πολλές περιπτώσεις για να κατακτήσει τα προϊόντα της ύλης
ότι αυτή η ύλη δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια εικόνα σε έναν υπολογιστή. Είναι μια ψευδής απεικόνηση άλλων γεγονότων, εντελώς άσχετων από αυτό που αντιλαμβάνεται. Εκεί έξω στο σύμπαν δεν υπάρχουν χρώματα, δεν υπάρχουν εικόνες, δεν υπάρχουν αυτοί. Εκεί έξω στο σύμπαν υπάρχει ένας ενίας κοκλάζων ωκεανός ενέργειας, που αν κομματάκια από αυτήν την ενέργεια, δεν θα πω πολύ απλά, χτυπήσουν το μάτι μας, μέσω κάποιων καλωδίων κατά κάποιο τρόπο, νευρώνους λέγονται, μεταφέρονται σε ένα συγκεκριμένο μέρος του κεφάλου μας και πάνω εκεί αυτό το κομμάτι της ενέργειας μετασχηματίζεται σε χρώμα, σε ήχο, σε αυτό που λέμε όρια του αρτισμένου, σε οτιδήποτε ονομάζουμε υλικό κόσμο. Αυτό το ξέρουμε πριν από δεκάδες χρόνια. Δεν το διδάσκουμε. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Προχωράμε όμως και πιο σύγχρονα. Πάμε στην ειδική θεωρία της σχετικότητας. Πολύ σύγχρονα. Η οποία έχει αποδειχθεί πειραματικά ότι ισχύει. Προσέξτε το αυτό. Έχει πειραματικά αποδειχθεί. Μου λέει το εξής. Ότι αυτό το οποίο βλέπω στα σύμπαν εγώ γύρω μου, ό,τι βλέπω γύρω μου, δεν είναι το πραγματικό σύμπαν. Αλλά είναι το καθρέφτισμα του πραγματικού σύμπαντος που είναι τεσσάρων διαστάσεων, που είναι μηνευτόνιο. Δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς τι συμβαίνει εκεί πέρα μέσα, να βρω εικόνες, να το αντιστοιχίσω και να το ζωγραφίσω κατά κάποιο τρόπο. Δεν είναι ακριβώς το σύμπαν αυτό που δεν μπορώ να κάνω τίποτα, αλλά είναι η απεικόνιση αυτού του σύμπαντος επάνω σε ένα ψεύτικο τρισδιάστατο και ευκλείδιο καθρέφτη που αντιλαμβάνεται τον ενό. Αυτό το ψεύτικο καθρέφτη που δημιουργεί το μυαλό του ανθρώπου και η συγκεκριμένη φυσιολογία του το ονομάζουμε χώρο μυϊκό. Και στα μαθηματικά, βέβαια, αυτή η αποκόνηση δεν λέγεται αποκόνηση, λέγεται σωμορφισμός. Άρα εμείς, για να το πούμε επίσημα, δεν βλέπουμε τίποτα μέσα στο σύμπαν παρά μόνο σώματα, εικόνες. Ψεύτικες εικόνες που δημιουργεί η φυσιολογία μας. Δηλαδή, αν είχαμε μια άλλη φυσιολογία ενός εξωτερικού, θα βλέπουμε άλλα πράγματα. Δεν μην βλέπουμε και τίποτα. Υπάρχει τη δυνατότητα διεύρυνσης αυτής της αντιληπτικής μας ικανότητας. Αυτή η αντιληπτική ικανότητα δεν θα αλλάξει ποτέ, εάν δεν αλλάξει η φυσιολογία μας. Τώρα, το αν αλλάξει ή όχι είναι μια μεγάλη κουβέντα, η οποία περιέχει επιστήμη, περιέχει τεχνολογία και περιέχει και πολύ φιλοσοφία. Και τη θεωρία της εξέλιξης. Ακριβώς. Πώς θα εξελιχθεί το είδος. Αλλά το πώς θα εξελιχθεί το είδος, από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζω εγώ, γιατί δεν ασχολούμαι, δεν είμαι ειδικός σε αυτά τα θέματα, απλώς ακούω και εγώ πολλά από ειδικούς, αυτή η αλλαγή της φυσιολογίας δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο τη φύση. Η φύση μας και κοινής αφορά και τον εαυτό μου. Και πιθανότατα να αφορά αυτό που σας είπα προηγουμένως. Δηλαδή πρέπει να αλλάξουμε εμείς εσωτερικά για να αντιληφθούν περισσότερα πράγματα. Παράδειγμα, όταν ήσουν σε κάποιες εποχές πριν από 1000 χρόνια, 2000 χρόνια, το μυαλό σου ήταν να φας, να μην πεθάνεις, να μην σε βιάσει κάποιος δυνατότερος και όλα αυτά τα πράγματα. Σήμερα πήγαινε στη λυρική σκηνή και ακούς μουσική. Έχεις αλλάξει. Τώρα, το πώς θα αλλάξουμε στο μέλλον έχει να κάνει και με την δική μας προσπάθεια. Γιατί είμαστε κομμάτι της φύσης. Δεν πρέπει να διευρύνουμε την δυνατότητά μας να αντιλαμβανόμαστε τον φυσικό νόμο. Αυτό σημαίνει αλλάζω. Και αυτό είναι και μια προσωπική μας δουλειά. Δεν μας αναλάζουν οι δάσκαλοι, η γνώση θα πρέπει να καταλάβει η ελληνική κοινωνία και η ελληνική κοινωνία που έχει ενστερνιστεί ένα μέρος της ελληνικής γνώσης, ότι δεν αποκτώ γνώση για να κονομάω πιο πολλά, αλλά να γίνω καλύτερος. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν προσπαθώ να βρω μια δουλειά, αλλά δεν είναι ο στόχος της γνώσης. Ενώ η κοινωνία αυτή πάω στο πανεπιστήμιο μόνο και μόνο για να το νομίσω. Και πάω σε σχολές εκείνες που έχουν πέρασει. Αυτό είναι όλο το μυστικό. Όταν λέμε να αλλάξουμε μέσα μας, αυτή η προσπάθεια αλλάζει και τη δυνατότητά μας κατανόησης ευρύτερου φυσικού νόμου, ευρύτερων επεκτάσεων του φυσικού νόμου, που βελτιώνει αυτό το οποίο υπάρχει. Να φέρω ένα παράδειγμα. Είπαμε ότι αν πάρω κάποια κομμάτια από την ενέργεια του κοινωνία και περάσει στο μάτι μας, στο αυτί μας, πάνε σε κάποια σημεία του εγκεφάλου και αντιλαμβάνουμε πράγματα, ήχους, χρώματα, οτιδήποτε άλλο. Ωραία.
Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο άνθρωπος έχει την δυνατότητα, να το πω λίγο επιστημονικά εδώ, το μυαλό του ανθρώπου είναι ένα όργανο που μπορεί να συλλέξει ακτινοβολίες ενέργεια κάποιων μικρών κύματων. Τα οποία αυτά τα μικρή κύματα συγκεκριμένα τα περνά στο μυαλό του και δημιουργεί εικόνες, ήχους, αυτό το ψεύτικο κόσμο που λέμε. Αυτά οι ρίσεις στον παρόδο έχουν γίνει προσοκρατική, έτσι. Όλα αυτά που λέω δεν είναι τίποτα καινούργιο. Σήμερα έχουν γίνει πλέον πειράματα, όχι πειράματα σε πρώτες φάσεις, προχωρημένα πειράματα. Έχει γίνει και τεχνολογία κτλ. Που το μυαλό ενός ανθρώπου μπορεί να επικοινωνήσει ασύρματα με έναν υπολογιστή 60, 70, 80 χιλιόμετρα μακριά και να του δώσει εντολές τι να κάνει. Πώς όμως? Δεν μπορεί απευθείας το μυαλό του ανθρώπου να το στείλει. Ενθητεύουν επιφανειακά εδώ πέρα μέσα ένα τσιπάκι. Μαζεύει την ενέργεια, την διάχυτη, την εγκεφαλική του ανθρώπου και τη στέλνει σε στενή ενέργεια, σε στενή δέσμη ενέργεια και μπορεί να ελέγξει τον υπολογιστή ή ένα ρομπότ. Να του πει του ρομπότ, σήκωσε το χέρι, άνοιξε τα δάχτυλα, κλείσε τα δάχτυλα, περπάτα, μην παρπατάς, πήγαινε αριστερά, πήγαινε δεξιά. Αυτά είναι πειράματα. Αν ανοίξετε τις εκπομπές, έχω τα πανεπιστήμια μέσα, τα πολυτεχνία που κάνουν, το πανεπιστήμιο, το πολυτεχνείο της Θεσσαλονίκης συνεργάζεται με το πράγμα. Οπότε πολύ απλά και πρακτικά μπορούμε με τη σκέψη μας να επηρεάσουμε την ύλη, να τη μετακινήσουμε. Περιμένουμε. Κοιτάξτε λοιπόν τώρα, το μυαλό του ανθρώπου στο πρώτο πείραμα έχει τη δυνατότητα να είναι συλλέκτης κάποιων μικρών κύματων. Αυτά τα πειράματα που σας είπα μας αποδεικνύουν ότι το μυαλό του ανθρώπου δεν είναι μόνο συλλέκτης ενέργειας, αλλά είναι και πομπός ενέργειας, στα ίδια μήκη κύματα. Άρα, όταν παίρνω τέτοια μήκη κύματος, δημιουργώ πονσέ την έννοια του χρώματος, του ορίου, των αντικειμένων κτλ. Εάν στείλω τέτοια μήκη κύματος, αφού και ο άλλος ανθρώπινος υπολογιστής, ο άλλος άνθρωπος, έχει τις ίδιες δυνατότητες με εμένα, τι κάνει? Το σήμα το οποίο στέλνω εγώ, θα κάνει οτιδήποτε κάνει και το άλλο σήμα που δημιουργήσε. Γι' αυτό λέω, καμιά φορά δεν με ακούσει, ότι η σκέψη δημιουργεί ηλική πραγματικότητα. Και όλοι θεωρούν ότι όταν λέω ηλική πραγματικότητα, να σκεφτώ χιλιάρικα και να αρχίσει να βρει χιλιάρικα. Δεν είναι αυτό, δεν εννοώ αυτό. Εννοούμε το εξής, ότι μπορείς να επηρεάσει με τη σκέψη έναν άλλον άνθρωπο, να αλλάξει τον τρόπο σκέψης και ζωής του, έτσι ώστε, παρουσιάζει, όταν πάει να βρει δουλειά στον προϊστάμενο, να βρεθεί με έναν τρόπο ώστε να πάρει δουλειά. Με τη δύναμη του μυαλού δηλαδή. Ναι, δηλαδή, ενώ να μην είναι δίαιος, να ξέρει τι επιχειρήματα θα του δώσει. Δηλαδή, εμέσως δημιουργείς την ηλική σου πραγματικότητα. Δηλαδή, να κατανοήσεις ότι κάποιος επικοινωνεί μαζί. Δηλαδή, όταν έχω κάποιον άνθρωπο που μου δίνει χαρτιά και εγώ είμαι απέναντι και μπορώ να υπολογίζω το 80% των χαρτιών, το μόνο που ερμηνεύεται είναι το εξής, ότι αυτός που ανοίγει τα χαρτιά ξέρει ποια είναι. Το βλέπει και εσύ μαζεύεις τη σκέψη δική του. Τέτοια πειράματα πλέον σε επιστημονικό και τεχνολογικό επίπεδο όμως, όχι θεωρίες μεταφυσικές και τέτοια πράγματα, έχουν γίνει και ξέρουν και τα αποτελέσματα. Είναι μια επιστήμη, την νευροφυσιολογία, είναι η επιστήμη του εγκεφάλου που δημιουργούν λύσεις αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή, να σας καταλάβεις, υπάρχουν ομάδες σε μια τύπου που μπορούν να καταγράψουν τα όνειρά σου. Έχει σκέψει να σκέφτεσαι κάτι και να δημιουργηθεί στον εγκέφαλό σου εγκεφαλογράφημα σκίτσα από αυτού που σκέφτηκες. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτή η σύγχρονη φυσική με τις προεκτάσεις, κυβαντική φυσική, κυβαντική υπολογιστές κτλ. Δημιουργούν το υπόβαθρο ενός νέου πολιτισμού. Τι φοβάμαι? Ότι όλη αυτή η επιστήμη και η τεχνολογία, όταν γραφιέται μυστική σε κλειστούς επιστημονικούς κύκλους, αυτοί οι επιστημονικοί κύκλοι κάποτε θα γίνουν εξουσιαστικοί κύκλοι για να υποτάξουν αυτούς που δεν το ξέρουν. Θα βγει
διαχειριστούν όπως θέλουν. Να διαχειριστούν όπως θέλουν την καινούργια γνώση, τεχνική και τεχνολογία. Δηλαδή, ο Ρουβάς έδωσε εδώ πέρα μία συναυλία και όλοι νομίζαν ότι είναι ο Ρουβάς. Χάιδευε τους μυστικούς και τα λοιπά και δεν τους αποκαλύπτει ότι ήταν ο Ρουβάς, ήταν ολόγραμμα. Για σκέψε αυτή τη δυνατότητα του ολογράμματος να την εμφανίσει μέσα σε ένα τέμενο. Και να δώσει εντολή, σφάξτε όλους τους χριστιανούς. Τι έχει να γίνει. Και να κατεβαίνουν τα ουρί με τον προφήτη. Και να δώσει εντολή μέσα στο τέμενο. Άρα λοιπόν ο πολίτης, ακόμα και αν δεν μπορεί, δεν έχει τη δυνατότητα να κατανοήσει τα μαθηματικά, τη φυσική, τα κλπ. Πρέπει να γνωρίζει τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας. Και αν τα συναντήσει ποτέ μπροστά, να μην το κοροϊδέψει κανένας, ότι δεν ξέρω τι άλλο θα είναι. Να ξέρει ότι υπάρχουν στέλνες. Δεν ξέραμε, αν δεν το ρίχναν οι στέλνες, το στέλνες δεν τα ξέραμε. Και λέγαμε φτάμενοι δίσκοι. Και περίεργα αντικείμενα εξωγήινων. Δηλαδή θα πρέπει να προετοιμαστούμε για πράγματα τεχνολογικά που θα μας τα περάσουν στη συνείδηση ως άλλου τύπου. Φοβάμαι τα επιστημονικά και τεχνολογικά ιερατεία μην μετατραπούν σε εκκλησιαστικά με την είσοδο της τεχνολογίας και της επιστήμης όχι μόνο στο κύκλωμα το επιστημονικό αλλά το στρατιωτικό, το πολιτικό, το θεολογικό με στόχο την υπόταξη ειδήσεων. Τα οποία θα πετάνε στον κόσμο. Αλλιώς. Δεν ξέρω πώς. Εξουσιαστικά. Επειδή αναφερθήκατε σε μυστικές τεχνολογίες, σε πράγματα που δεν είναι τη γνώση μας, για τα άτια που απασχολούν πολύ κόσμο. Τι γνώμη έχετε, ως αστροφυσικός πλέον. Αρχικά, έχω στη διάθεσή μου σχέδια τεχνολογικά, σχέδια μηχανολογικά. 35 τουλάχιστον άτια τα οποία πετάξαν. Τα οποία δεν ήταν άτια, ήταν τεχνολογικά εφευρήματα για στρατιωτικούς σκοπούς που πέταξαν, άλλα δεν πέταξαν, άλλα πέταξαν για λίγο και άλλαξαν. Έχουν πετάξει. Ένα το πιο διάσημο, χτυπήστε στο ίντερνετ, Equipe 5. Αυτό το Equipe 5 ήταν ένα κατασκοπευτικό επτάμιος δίσκος, τρογγυλός, έτσι όπως τον περιγράφουνε, όπου είχε σαρώσει όλη την Νότια Αμερική και έβγαζε και έκανε τέτοιο. Και στο τέλος, όταν έγινε η λήξη του ψυχρού πολέμου, το πούλησε η Ρωσία στα Αμερικάνικα, δεν θυμάμαι πόσα εκατομμύρια δολάρια. Άρα λοιπόν, δεν αμφισβητώ ότι μπορεί οι άνθρωποι να βλέπουν πράγματα περίεργα, όπως είναι το stealth. Έτσι, ήταν πολύ περίεργο, δεν είναι αεροπλάνο το stealth. Είναι αυτό το delta, σύμβο μαύρο delta. Λοιπόν, δεν αμφισβητώ τους ανθρώπους αυτούς, αλλά όταν λες άτια, είναι αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα. Είναι αγνώστη ταυτότητα, δεν είναι εξωγήινα. Είναι αγνώστη ταυτότητα. Άλλο γνώστη ταυτότητα και άλλο εξωγήινα. Και εν τέλει δεν μπορώ να καταλάβω αυτοί οι εξωγήινοι, αν έχουν έρθει εδώ, έχουν και προτιμήσεις. Εμφανίζονται σε ένα φούρναρι, σε ένα μανάβι, σε έναν αγρότη. Έχουν μία βασική αντιπάθεια στους αστρονόμους. Οι αστρονόμοι σαρώνουν επί 24 έως 24 όλο τον ουρανό, γιατί ξέρεις η νύχτα είναι, δεν μπορούν να συναντήσουν ένα να συναντήσουν. Δεν μας γουστάρουν. Μάμα δεν γίνονται αντιληπτά από το άλογο των αστρονόμων. Τώρα βεβαίως υπάρχει και το άλογο, ότι ξέρεις, όλοι οι αστρονόμοι είναι πράκτορες, η μισή της ΚΑΚΕΜΠΕ, η άλλη μισή είναι της ΑΙΕ, κάποιοι είναι λίγοι της ΜΟΣΑΤ και έχουμε πάρει όλη εντολή να μην αποκαλύπτουμε κανέναν. Τώρα εγώ δεν σου αποκαλύψω μια μυστική υπηρεσία, με πληρώνει για να τα κρύβω, έτσι. Λοιπόν, τι άλλο να πω. Επειδή όμως λέτε για την πλάνη των αισθήσεων, υπάρχει και η πλάνη των επιστημονικών οργάνων μέθεσης του ουρανού. Να σου εξηγήσω κάτι, άκου να δεις. Όταν ένας επιστήμονας έχει ας πούμε μια προωθημένη σκέψη, δεν πάει από την ηλίθεια και ότι του σερβίρει ο άλλος το λέει. Το ψάχνει και πρέπει να το αποδείξει. Συμφωνή. Λοιπόν, το ότι έρχεται κάποιος και μου δείχνει μια φωτογραφία που το μεγαλύτερο μέρος των φωτογραφιών το ξέρουμε ότι είναι μονταρισμένη γιατί υπάρχουν όργανα πλέον, το ξέρεις αν είναι σωστά, ότι μια φωτογραφία ξέρεις αν είναι φτιαγμένη όλη. Και βίντεο και τα λοιπά, το ξέρεις. Είναι φτιαγμένες όλες. Εντάξει, πουλάνε. Τι θες να κάνουμε τώρα. Εδώ πουλάνε άλλα και άλλα. Να πουλάγανε εξωγήινοι. Πάντοτε όμως βλέπεις πότε εμφανίζεται σε μια έκταση εξωγήινων, θεολογιών κτλ. Όταν οι πολίτες, οι κοινωνίες των ανθρώπων βρίσκονται σε πανικό και φόβο και ζητάνε κάτι να τους υπερασπιστεί παραπάνω από τις κοινωνικές τους δομές. Άρα, θα πάνε είτε στο Θεό,
είτε στις χαρτορίχτρες, είτε στα αγγιοφό, στις ευσεβήνες, οι οποίοι είμαστε στις χαρτέρες. Ο νέος πολιτισμός ακριβώς αυτό πρέπει να καλύψει. Να γυρίσουμε από την παρεπιστήμη στην επιστήμη που αναφερθήκαμε στους ευσεβήνες. Τα τελευταία χρόνια είναι φυσιολογικό αυτό. Έχουμε πολλές επιστημονικές ανακαλύψεις σχετικά με το σύμπαν γύρω μας. Είχαμε τη μεγάλη ανακοίνωση τώρα για την ύπαρξη νερού στον Άρη. Σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε και πώς βλέπετε το μέλλον σε σχέση με το ρόλο της ανθρωπότητας, με το σύμπαν και τους πλανήτες γύρω μας? Να μην εντυπωσιαζόμαστε τόσο εύκολα. Ξέρουμε ότι υπάρχει νερό στον Άρη αποδεδειγμένα. Ανοίξτε να δείτε το PowerPoint του μαθήματος που διδάσκουμε για την ανοιχτή σωστή. Θα δείτε αυτή η διάλεξη να κάνω τώρα, που έχω κάνει στο Μουσείο Ηρακλειδών και έχει ανέβει. Έχουμε φωτογραφίες του πάγου, του νερού, 15-20 χρόνια. Δηλαδή όταν γράφτηκε το σύμπαν που παγάψα το βιβλίο, είναι από 15 χρόνια, αυτά που γράφουμε μέσα είναι παλιότερα, δηλαδή δεν είναι το βρήκαμε εκείνη την ώρα, ας πούμε. Γράφουμε τα πάντα για το νερό στην άκρη. Τώρα, όποτε δεν έχουμε τι να κάνουμε ή θέλουμε και μια έξτρα χρηματοδότηση, να συνεγείρουμε τον κόσμο για να κάνουμε τα 15 λεπτά δημοσιότητας μας, ας τα αφήσουμε. Θα το έκανε αυτό που περιγράφεται η ΝΑΣΑ? Βεβαίως, έκανε και άλλα πολλά. Δεν είναι το πρώτο. Και τέλει, κοιτάξτε για να κάνετε, λέει ΝΑΣΑ και τα λοιπά. Τι λέει, ποιος στη ΝΑΣΑ? Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να χρωθώ κάποιον αστροφυσικό Έλληνα που θα πει κάτι. Μα λέει από το Πανεπιστήμιο, ωραία, και πριν από το Πανεπιστήμιο δεν είμαστε ελεύθεροι να λέμε ότι θέλουμε. Και αυτά που σας λέω εγώ θέλω κάποιος να πει και λέω τρελός ο Δανός. Δεν έχω το δικαίωμα. Εγώ δεν σημαίνω την επιστημονική κοινότητα ή τη σκοπιμότητά μου, αν το θέλεις και έτσι να το πω. Έχω μια σκοπιμότητα και το κάνω. Λοιπόν, εμείς είμαστε πολύ πονιασμένοι και τέλει έχουμε περάσει διακριτές και συζήτηση. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να μην παρασυρώμαστε τόσο εύκολα. Δηλαδή, σημασία στην επιστήμη είναι αυτό που λες. Και ποιος το λέει. Εμείς στον ελληνικό πολιτισμό έχει περάσει πολύ μεγάλη σημασία το ποιος το λέει και όχι τι λέει. Γι' αυτό το λόγο δίνουμε και εύκολα τίτλους. Άμα θέλουμε κάποιον να περάσει μια άποψη που μας συμφέρει, θα του δώσουμε πολλούς τίτλους. Για να γίνεται πιο πιστευτός από μια κοινωνία προβάτων. Ελεγχόμενη. Θα ήθελα να κλείσουμε με το να μου εξηγήσετε αυτό το οποίο συχνά αναφέρεστε, δεν το εξηγείτε παρκώς όμως. Περί απόκρυψης γνώσης πολλά χρόνια τώρα, ποιοι κρύβουν τη γνώση, για ποιο σκοπό το κάνουν και τι θέλουν να επιτύχουν και πώς μπορούμε ουσιαστικά να φυγνιστούμε και να το ξεπεράσουμε αυτό. Εντάξει. Εγώ λέω ότι δεν διδάσκεται. Θα σκοπούν και κάθε πανεπιστήμια, το μεγάλο μέρος. Δεν μπαίνω στην λογική του γιατί γίνεται αυτό, σημασία ότι γίνεται. Και αυτό πρέπει να σταματήσει να γίνεται. Μα δεν πρέπει να μάθουν τη λογική έτσι να το ξεπεράσουμε. Ακριβώς. Γι' αυτό κάνω αυτό που κάνω. Πολύ με λένε τρελό. Τι θες και ψάχνεις τώρα, κάνω οτιδήποτε άλλο. Γιατί κάνετε αυτό που κάνετε? Διότι με μάθανε οι δάσκαλοι μου, οι γονείς μου κλπ. Αυτό που είπα προηγουμένως. Ότι αν θες να γίνεις δάσκαλος, πρέπει να θυσιάζεις για τους άλλους. Δεν υπάρχει τίποτα φοβερό ότι μυαλό σου θυσιάζουμε. Θα θυσιάζεις πράγματα τα οποία δεν σε πολύ διαφορετικά. Έτσι. Άρα λοιπόν, άσε με εμένα τώρα γιατί κάνω, γιατί καλάβω. Η σημασία έχει αν αυτά που λένε σωστά ή όχι. Ωραία. Θα τα ακούσει σαν επιχείρημα, θα μου τα πούνε όταν το κάνει αυτό. Δεν θα το ξέρω εγώ, αλλά θα ξέρω εξή, θα μου κάνει τον επιχείρημα. Λοιπόν, ξανάρχομαι όμως, δεν πιστεύω στις συνωμοσίες. Εκτός από μία. Η συνωμοσία των πλακών. Δηλαδή. Ό,τι σημαίνει αυτό που λέω. Δεν ανάγκη, ο Έλληνας καταλαβαίνει τι λέμε. Δεν ανάγκη να κάνουμε μεγάλη ανάλυση γιατί τότε δεν είναι προσωπικό το θέμα. Δεν γιατί δεν το κάνει. Τώρα δεν πάω από ένα άλλο που δεν το διδάσκει και δεν το κάνει ότι τον έφυγε σε κάποια υπηρεσία και έκανε μια συνωμοσία και όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι του τα είπαν, έτσι τα λέει, έτσι διαιρνίζεται μια γνώση. Έτσι. Έτσι. Δεν έχει σημασία γιατί δεν γίνεται, έχει σημασία ότι πρέπει να γίνει. Και αυτό που λέω είναι αυτό που λέει ο Edgar Morin, κάνοντας την ανθρωπιστική της επιστήμης, ότι αυτή την περίοδο μεγάλης κοινωνικής κρίσης, ο επιστήμονας θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του απέναντι στην κοινωνία, ασχέτως του επαγγελματικού και προσωπικού κόσμου. Πολλές φορές είναι αυτά.
Ελλάδα.